οποίος αποτελεί, ειδικά για τη δικιά μας κοινωνία, για τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό στα Γρεβενά, αποτελεί το πρότυπο και το παράδειγμα. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να κάνουμε μια μικρή σύντομη αναφορά σε όλα όσα έχει πετύχει ο Κώστας Παπα-Νικολάου, τα οποία είναι πάρα πολλά, σε πολύ σύντομη επαγγελματική καριέρα. Ήδη ο Κώστας είναι 23 χρονών και έχει πετύχει πράγματα που δεν μπορούν να τα πετύχουν μεγάλοι αθλητές που τελειώσαν ήδη την καριέρα τους. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα, μέσα από αυτά τα πρωταθλήματα που θα πάρετε μέρος και εσείς οι αθλητές, οι 6 ομάδες από αύριο, έχει συμμετάσχει και ο Κώστας, έχει σημειώσει 2 πανελλήνιες νίκες εφήβων με την ομάδα του Άρη, έχει πετύχει πρώτη πανευρωπαϊκή νίκη με την Εθνική Ομάδα Εφήβων, δεύτερη πανευρωπαϊκή με την Εθνική Ομάδα Εφήβων, δεύτερη παγκόσμια με την Εθνική Ομάδα Εφήβων, πρώτη και δεύτερη με την Εθνική Ομάδα Νέων Αντρών στην Ευρώπη, συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα Αντρών και το κυριότερο, σε τόσο μικρή ηλικία, 2 συνεχόμενα πρωταθλήματα Ευρώπης με τον Ολυμπιακό. Κώστα, συγχαρητήρια. Είμαστε σίγουροι ότι στο μέλλον θα μας προσφέρεις ακόμα περισσότερες χαρές και συγκινήσεις. Είμαστε περήφανοι για σένα. Χαιρόμαστε όπως χαίρονται οι δικοί σου άνθρωποι, οι γονείς σου. Και θεωρώ σκόπιμο ότι πρέπει να κάνω μια αναφορά στον πατέρα σου, τον Θανάση, ο οποίος πραγματικά είναι ένα από τα λαμπρά παραδείγματα το πώς πρέπει να στέκονται οι γονείς δίπλα στα παιδιά τους. Συγχαρητήρια και στον Θανάση Παπα-Νικολάου για ό,τι έχει κάνει για την αθλητή και άνθρωπο Κώστα Παπα-Νικολάου. Εντάξει, σε καμία περίπτωση, Κατερίνα μου, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να αποβαθμίσω τη δικιά σου συνεισφορά και το δικό σου ρόλο. Ο Κώστας όμως καταλαβαίνει τι ακριβώς θέλω να πω και τι έχουμε ζήσει μαζί με τον Θανάση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα ήθελα να έρθει ο Κώστας μαζί μου για να το απονέμω μια τιμητική διάκριση, το οποίο το ελάχιστο μπορούμε να κάνουμε για αυτό το μεγάλο αθλητή.